Αξιότιμε κύριε πρέσβη της Ινδονησίας, κύριε Δήμαρχε Λευκαδίων, κύριε Δήμαρχε του Γκόζο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Ανοιχτό Θέατρο. Σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου, τα συγκροτήματα που εμφανίζονται είναι από την Ινδονησία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Honorable Ambassador of Indonesia, Mr. Mayor of Lefkas, Mr. Mayor of Malta, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Open Theater. It's the seventh night of the 47th Lefkas International Festival. The group that will be presenting their dances tonight are from Indonesia, Hungary, Malta, Russia and Ukraine. Ξεκινάμε με το συγκρότημα από την Ινδονησία. Είναι μια παραδοσιακή χορευτική και μουσική σχολή στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Στη σχολή φοιτούν παιδιά έφηβοι και ενήλικες που επιθυμούν να γίνουν καλοί χορευτές και μουσικοί. Σκοπός τους είναι να διατηρήσουν την Ινδονησιακή κουλτούρα και τέχνη. Η σχολή έχει ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της Ινδονησίας, όπως τον Μπαλί και το Σόλο, καθώς και στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, την Τουρκία, την Νότια Κορέα, την Τσεχία, την Ολλανδία και την Ταϊβάν. Διευθυντής της σχολής είναι ο κύριος. Η σχολή διαθέτει δύο διευθυντές. Οι οποίοι είναι δεξιοτέχνες στον Ινδονησιακό χορό και τη μουσική. Το μότο τους είναι: αν θες να γίνεις ένας καλός χορευτής ή ένας καλός μουσικός, πρέπει να μάθεις να χορεύεις από την καρδιά σου. The group from Indonesia has many children, teenagers and adults that join the group in order to learn how to be good dancers and musicians, especially in traditional ethnic. They really care about how to conserve Indonesian culture and art. They have given many performances in their country, like Jakarta, Bali, Solo, and around the world, like Belgium, Turkey, South Korea, Czech Republic, Netherlands, and Taiwan. The motto of the group is, if you want to be a good dancer or a good musician, you must learn how to dance from your heart. Μας παρουσιάζουν χορούς και τραγούδια από την πατρίδα τους. Ξεκινούν με ένα τραγούδι και συνεχίζουν με το χορό Λελέγκ από το νησί Βόρνεο. Συνεχίζουν με το Περάχου Λαγιάρ, ένα τραγούδι. Ακολουθεί ο χορός με μάσκες από τον Μπαλί. Ο χορός Γουαρούγκ Ποχόκ από την περιοχή Μπεταουή και κλείνουν με το τραγούδι Γκεμπιάρ Γκεμπιάρ. They're going to give us songs and dances from their country. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ το συγκρότημα από την Ινδονησία. Και περνάμε στο MEXEC, είναι το συγκρότημα από την Ουγγαρία, που ιδρύθηκε το 1955 στην πόλη Πέξ, που βρίσκεται στα νότια της σειράς MEXEC και πήρε το όνομά του από αυτήν. Στα 55 χρόνια της δραστηριότητάς του έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε φεστιβάλ της Ουγγαρίας και του εξωτερικού και έχει ταξιδέψει σε 21 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Το συγκρότημα παρουσιάζει τις ουγγρικές χορευτικές παραδόσεις των διάφορων περιοχών της Ουγγαρίας με αυθεντικό στυλ και κοστούμια. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται οι εντυπωσιακοί χοροί με μπουκάλια και σκούπες, οι χοροί της Τρανσδανουβίας, η γυναική χορή των Ούγγρων της Σλοβακίας, η χαρακτηριστική χορή Ξαρντάς, η χορή με τα ραβδιά από την Ανατολική Σλοβακία και η δυναμική χορή της Τρανσιλβανίας. Η πλειοψηφία των χορευτών είναι πανεπιστημιακοί φοιτητές και συνοδεύονται από παραδοσιακή ορχήστρα. The next group for tonight is the group MEXEC from Hungary. The MEXEC Folk Dance Ensemble has been working since its foundation 1955 in the city of Pécs, which is situated in the southern hillside of the MEXEC Mountains. The group was named after these mountains because forming the townscape of Pécs. During the past 55 years, the ensemble, owner of the excellent group title, has several success in the festivals of Hungary and abroad. The dancers have toured in 21 countries around Europe and also performed in Asia and North America. The ensemble aims at showing the Hungarian dance traditions generally on stage. All the choreographies are performed in different costumes, representing the typical folk arts of the corresponding region. In their program, they give a sample of the spectacular jumping dances with bottles and brooms and the more 100 years of old Verbung traditions of Transdanubia, of the special atmospheric girls' dances of the Hungarians living in Slovakia, of the characteristic Csárdás and the skill requiring stick dance from Eastern Hungary, and of the dynamic couple dances and virtuosos lads dances from Transylvania. And majority the dancers are university students. They are accompanied by live music. No, no, no.
Thank you.
Thank you.
Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους από την Ουγγαρία και συνεχίζουμε με το φολκλωρικό συγκρότημα Menhir Kala από τη Μάλτα. Ιδρύθηκαν τον Ιούνιο του 2003 και η ιδέα της ίδρυσής τους ανήκει σε μια ομάδα γυναικών του νησιού. Σήμερα το συγκρότημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά και αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Μάλτας. Το Menhir Kala έχει συμμετάσχει σε 2 εθνικά φεστιβάλ που οργάνωσαν το Υπουργείο του Γκόζο και το Υπουργείο Πολιτισμού αντίστοιχα. Επιπλέον έχει δώσει πολλές παραστάσεις σε φεστιβάλ στη Μάλτα, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια και άλλα δημόσια μέρη. Το 2005 το Menhir Kala ήταν το μόνο συγκρότημα που πήρε μέρος στο Mnarha Folk Festival, το κυριότερο παραδοσιακό φεστιβάλ που διοργανώνεται σε ετήσια βάση στη Μάλτα. Η μουσική του συγκροτήματος παίζουν παραδοσιακή μαλτέζικη μουσική με ακορντεόν, κιθάρες και ταμπουρίνα. The next group from tonight comes from Malta. The Menhir Kala group, folk group, was founded in June 2023. The idea of setting up a folk group belongs to a group of ladies. Today, the group has established itself as one of the leading in the Maltese islands. They have participated in 2 national festivals organized by the Ministry of Gozo and the Ministry of Culture. Additionally, they have given shows all around Malta in hotels, in restaurants, and other public places. In 2005, the Menhir Kala was the only group to participate in the Mnarha Folk Festival, the main traditional festival held yearly in Malta. The musicians play traditionally Maltese music with accordions, guitars, and tambourines. Thank you.
Festa mamuli, was the dis al festa tana? Skor le bi am fer
σαν χαστατάνα. Σκορδία φεχανή, αστενία χαστατάνα, τάνα μαλτή. Ταλπαστίτσι εδινιά του, μου μιλήσε τη φωλά. Ταλτζελάτι πέστη φρυσκά, γυπταία του μηνά. Sera ti cera din il festa verhani dietro i tuoi bahardu col hatti flamo e shala din il festa dal malti lost the sun festa tana it's gonna be a fair honey as the dia festa tana tana malti lost the sun festa tana.
Παλάνα της περιοχής Κόριακ στη Χερσόνησο της Καμτσάτκα. Η απομακρυσμένη περιοχή Κόριακ βρίσκεται στα βόρεια της Χερσονήσου και είναι διάσημη για τη χορευτική της τέχνη. Πετώντας πάνω από την Καμτσάτκα μπορείς να δεις βουνά και ηφαίστεια καλυμμένα με χιόνι, το λαμπερό ήλιο και μεγάλα αστέρια στο νυχτερινό ουρανό. Αυτή είναι ακριβώς την ομορφιά, αντανακλούν οι χοροί του συγκροτήματος. Σκοπός τους είναι η διατήρηση, ανάπτυξη και προώθηση της κουλτούρας των ανθρώπων του Βορρά, όπως ονομάζονται οι αυτόχθονες της Χερσονήσου. Στις παραστάσεις του αναβιώνει παλιά τα λειτουργικά των γιορτών. Το συγκρότημα έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ και σεμινάρια, προβάλλοντας το φολκλόρ της περιοχής του. Διευθύντρια του συγκροτήματος είναι η Σβετλάνα Μπαλιάεβα και καλλιτεχνικός διευθυντής ο Σεργέι Κούτιν Κάβαν. The ensemble A. Guinchvan was created in March 2004 in Palana of Koryak region in Kamchatka. The Far Koryak region is situated on the north of Kamchatka and is famous for its art of dance. When you fly above Kamchatka on a helicopter, you can see mountains and volcanoes covered by snow, the bright sun or big stars in the night sky. Volcanic dances near fires, tambourine's voice reflect the beauty of its country. The main objective of the ensemble is the conservation, development, and promotion of the northern people's culture. In their performances, they present the old ritual fests. The group is the active participant of concert, international festivals, seminars promoting the folklore of the northern people. The director of the ensemble is Svetlana Balianeva. The art director is Sergey Kutinkov. I'm talking to you. I
Yeah.
Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους από τη Ρωσία. Thank you so much. Και η βραδιά απόψε θα κλείσει με το συγκρότημα Molodost από την Ουκρανία. Αποτελείται από δύο τμήματα, το τμήμα Νεότης, μια δημιουργική και δραστήρια ομάδα νέων με σεβασμό και μεράκι για το χορό και τις παραδόσεις, που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 και αποτελεί ένα από τα καλλιτεχνικά σχήματα του παραρτήματος Οδυσσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Και το δεύτερο τμήμα, που αποτελείται από τη θεμελιώδη βάση των παιδιών του 6ου Γυμνασίου Οδυσσού, ειδικεύεται στην εκμάθηση των Ουκρανικών παραδοσιακών χορών. Τα παιδιά του 6ου Γυμνασίου Οδυσσού, αποφοιτώντες, συνεχίζουν και παρακολουθούν τα μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών στα πλαίσια του χορευτικού Νεότης. Αν και νεοσύστατη, η ομάδα έχει επιδείξει έντονη και παραγωγική δραστηριότητα. Συμμετέχει με επιτυχίες σε εκδηλώσεις του Δήμου και πολιτιστικών φορέων της Οδυσσού. Συνεργάζεται με μουσικά και χορευτικά σχήματα από την Ουκρανία και το εξωτερικό, ενώ στο σύντομο διάστημα της καλλιτεχνικής του παρουσίας έκανε επιτυχημένες εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας. Το ρεπερτόριο του συγκροτήματος περιλαμβάνει παραδοσιακούς Ουκρανικούς και Ελληνικούς χορούς. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του συγκροτήματος έχει η Ραΐσα Τερεπόρα, διακεκριμένη χοροδιδάσκαλος της Ουκρανίας. Συνεργάτη της σε θέματα Ουκρανικών παραδοσιακών χορών είναι η κυρία Κυρίκινα. The next group comes from Ukraine. The dancing group Molodost is constituted by two departments, the department Neotis, a creative and active team of young persons with respect and taste for the dance and the traditions that were formed in January 2003 and is one of the artistic ensembles of the Odessa Department of Greek Institution of Culture, and the second department that is constituted by the fundamental base of children of 6th High School Odessa, that it is specialized
in the learning of Ukrainian traditional dances, where also learns their Ukrainian dances. The children of the 6th High School Odessa graduating continue and attend the courses of Greek traditional dances in the frames of the ensemble Neotis. Although newly established, the team has demonstrated intense and productive activity. It participates with success in events of municipality and cultural institutions of Odessa. It collaborates with musical and dancing forms from Ukraine and abroad, while in the short time of its artistic presence, it made successful appearances in various cities of Ukraine. The repertoire of the group includes traditional Ukrainian and Greek dances. The artistic address of group has Raisa Terepora, distinguished choreographer of Ukraine. Collaborator on issues of Ukrainian traditions, traditional dances is Mrs. Kirikina. Thank you.
Άιντε μουσική! С этой стороны. Можно? Идите сюда. Чорні брови козака, на ти мати родила, щоб дівчина любила.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν το συγκρότημα από την Ουκρανία. Και αύριο να σας υπενθυμίσουμε ότι εμφανίζονται όλα τα συγκροτήματα σε ένα πεντάλεπτο πρόγραμμα για την τελετή λήξης του 47ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρου της Λευκάδας. Καλή σας νύχτα. We would like to remind you that tomorrow in the closing ceremony, all groups will be performing a 5-minute program. Have a good night.